Είναι η στιγμή που η πυρηνή λέλαπα καταπίνει τη δύσβατη χαράδρα που χωρίζει τις κοινότητες Γιόλου και Παλαιά Θελέτρα. Ολόκληρη η περιοχή πνίγεται σε τεράστια σύννεφα καπνού. Η φωτιά μένεται ανεξέλεκτη και η κατάσταση επιδεινώνεται δραματικά λεπτό με λεπτό. Με σύμμαχο τους δυνατούς ανέμους, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες γύρω στις 4 μετά το μεσημέρι, έλαβε αργά το απόγευμα μεγάλες διαστάσεις και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, δεν κατέστη δυνατό να τεθεί υπό έλεγχο στη διάρκεια της νύχτας. Για 10 και πλέον ώρες, μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής άμυνας, του τμήματος δασών και της υπηρεσίας θύρας, καθώς επίσης και δεκάδες εθελοντές, έδιναν πραγματική μάχη με τις φλόγες. Τρέχουμε ολονυχτής για την πυρκαγιά. Απεγνωσμένοι οι κάτοικοι της περιοχής μάχονταν μέχρι το πρωί, έχοντας για όπλα λάστιχα ποτίσματος, κουβάδες, ακόμα και κλαδιά δέντρων. Ήταν ανεξέλεκτη η πυρκαγιά, ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση, ούτε ο κόσμος δεν ήξερε να μόνο να κάνει. Την τηλεφωνήσαμε η ώρα 9 ότι έχει πυρκαγιά και αυτή είναι κάτω από σπίτι και πιάσαμε ένα αυτοκίνητο και ήρθαμε. Οι λιγοστοί κάτοικοι της Παλαιάς Θελέτρας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άρον-άρον τα σπίτια τους. Μας έχουν δοθεί εντολές να εκκαινώσουμε το χωριό από τα 3 με 4 σπίτια και κατοίκους που ζουν εδώ και ξεκινούμε προληπτική εκκαίνωση του χωριού. Με σκοπό να προφυλάξουμε εάν οτιδήποτε συμβεί μέχρι το πρωί. Το πρωί, μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ωστόσο γύρω στη 1 το μεσημέρι, σοβαρή αναζωπήρωση έθεσε ξανά σε συναγερμό τις αρχές. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός που άφησε πίσω του ο κακός δαίμονας, τραγικός. Μέχρι πριν την αναζωπήρωση, η καμένη έκταση ήταν περίπου 20 εκτάρια, που περιέβανε ξηραχώστα αγριοβλάστηση και δέντρα. Την ίδια ώρα ο κοινοτάρχης Θελέτρας καταγγέλει οργανωμένο σχέδιο εμπριστών. Εγκατέστρεψαν τις περιουσίες του κόσμου και συνάμα το φυσικό περιβάλλον με ονόβιους δρύες και άλλους σάμνους. Σίγουρα ήταν ανθρώπινος ο παράγοντας. Δεν ήταν κάτι το τυχαίο, δεν ήταν κύριος δρόμος που να περάσει κάποιος να τύχει με αποτσίγαρον και συγκεκριμένα είναι σε 2 σημεία που έθεσαν την πυρκαγιά. Για τούτον ήμουν μάρτυρας που την είδα και ξεκίνησε κάπως πιο αργά από την άλλη. Εν τω μεταξύ στις 3 τα ξημερώματα και ενώ η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιά Θελέτρα βρισκόταν σε εξέλιξη, το κέντρο ελέγχου της πυροσβεστικής στην Πάφο λαμβάνει μια ακόμα κλίση για σοβαρή πυρκαγιά, αυτή τη φορά στην Πέγια. Είχαμε μια έκταση περίπου 8 δεκάρια εκεί, κατεστραμμένη, ξηρά χόρτα, αγριοβλάστηση, δέντρα, καθώς και μια αγροτική αποθήκη 2x3 εγκαταστάθηκε από την πυρκαγιά. Εκινδύνευσε δηλαδή μια υγεία στην περιοχή. 10 λεπτά μετά τις 5 το πρωί ο πυρήνος εφιάλτης ξύπνησε και την πόλη Χρυσοχούς. Άλλες περίπου 40 μικρότερες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν εξάλλου από χθες το πρωί σε ολόκληρο το νησί, 15 εκ των οποίων στην επαρχία Πάφου.